Κανείς μέσα σε αυτή την αίθουσα από τους δημοτικούς συμβούλους και ασφαλώς και ο Δήμαρχος, αλλά κανείς από τους δημοτικούς συμβούλους, όπως είπα και ο Δήμαρχος, κανείς δεν θεωρεί την καρέκλα του κολλημένη στο μεξί του. Απόλεμο μπροστά. Δεν μπορεί να πει ότι επειδή κερδίσαμε μία, δύο, τρεις μάχες, κερδίσαμε τον πόλεμο. Ο εχθρός, που όλοι ξέρουμε ποιος είναι, είναι σκληρός. Είναι όντως κυνηγός κεφαλών. Οπότε, μπορεί να κερδίσουμε κι άλλη μία μάχη, κι άλλη μία μάχη, αλλά ο πόλεμος, για να κερδιθεί, θα κερδιθεί όταν ριζικά αλλάξουν τα πάντα στην πατρίδα μας. Είναι γεγονός ότι βάλετε, αγαπητοί συνάδελφοι, η τοπική αυτοδιοίκηση. Ζούμε πρωτόγνωρες εποχές και στιγμές. Και επειδή κανείς δεν εφησυχάζει και μαζί με εσάς και εγώ σας λέω ότι δυστυχώς δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Γι' αυτό θα πρέπει να κοιμόμαστε με το όπλο παραπρόβαση. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το θέμα των δημοτικών αστυνόμων. Αύριο πρέπει να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο Δήμος Περιστερίου, το έκτακτο συμβούλιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που θα γίνει αύριο στις 10 η ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πρωτεύουσας, με συγκεκριμένο και μοναδικό θέμα, τις απολύσεις, την ανθρωποφαγία που επιχειρεί η κεντρική εξουσία, να πάρουμε θέση, ξεκάθαρη θέση. Ο Δήμος Περιστερίου θα συνταχθεί με αυτούς τους Δήμους που θα προτείνουν Δευτέρα και Τρίτη κλείσιμο των Δημαρχείων.